Καλημέρα Στάθη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στην ωραία Κρήτη και στους ακροατές σου σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πολιτικό αναβρασμό, θεωρείς? Όχι, έχουμε πολιτική παράλυση. Απλώς κάνει μεγάλη φασαρία το κενό και η φούσκα. Το βλέπουμε ακόμα και στις τελευταίες εκλογές του Πασόκ, όπου το πρόβλημα δεν είναι ούτε το Πασόκ ούτε τα άλλα κόμματα που έχουν κυλήσει σε αυτή την ιστορία, αλλά αν θες τη γνώμη μου, είναι πολύ σοβαρότερο, με την έννοια ότι όταν ένας αρχηγός κόμματος εκλέγεται από τη βάση κατευθείαν, μοιάζει δημοκρατικό, αλλά στην πραγματικότητα μεταμορφώνει το κόμμα σε αρχηγικό. Δηλαδή στην ουσία καταργεί τη δομή ενός κόμματος. Θυμάμαι στη μεταπολίτευση, διότι είμαι παλιός όπως ξέρεις, ότι η Νέα Δημοκρατία τότε, που αποτελειόταν από μια ομοσπονδία οπλαρχηγών όπως όλα τα κόμματα του κέντρου και της δεξιάς πριν από τη Χούντα, μεταμορφώθηκε υπό το κράτος της εμφάνισης του Πασόκ και του ΚΚΕ σε ένα κόμμα νέου τύπου, όπως λέγαμε. Δηλαδή σε ένα κόμμα που είχε κεντρική επιτροπή, πολιτικό γραφείο, οργανώσεις βάσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το κόμμα γινόταν πιο δημοκρατικό, διότι υπήρχε ένας σχετικός έλεγχος. Από όταν ο Γιουργάκης κατέφυγε στο τάχα δημοκρατικό σύστημα της εκλογής των κομμάτων από τη βάση, στην ουσία έχουν εμφανιστεί οι οπλαρχηγοί και οι βαρόνοι. Δηλαδή τα κόμματα μετατρέπονται σε αρχηγικά και η μόνη δομή που έχουν πολιτική είναι ο συσχετισμός ισχύως των βαρώνων που περιβάλλουν τον αρχηγό. Θα σου πει κάποιος, και το έχεις ακούσει, μα είναι αδιαμεσολάβητη η σχέση της βάσης με τον ηγέτη. Ναι, αυτό διευκολύνει τη δημαγωγία και τη διάλυση. Βλέπετε αυτό που έχει πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιμήθηκε το Γιουργάκη. Βλέπετε αυτό που έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία, η οποία στην ουσία δεν έχει κομματική δομή πια. Έχει συμπτώματα δε αυτής της διαδικασίας πολύ έντονα, που εκδηλώνονται στην κοινοβουλευτική ομάδα κατά καιρούς ή αλλού, αλλά πάντως όχι στα όργανα του κόμματος. Θα μου θυμίσει κανείς αν συζητήθηκε ποτέ κάποιο σοβαρό πολιτικό ζήτημα στην κεντρική επιτροπή ενός κόμματος τα τελευταία χρόνια? Οι κεντρικές επιτροπές έχουν πάρει το ρόλο και τη θέση μιας κλάκας που χειροκροτεί κάθε φορά πανηγυρικά τον αρχηγό σε μια συνεδρίαση όποτε να είναι. Δηλαδή δεν παράγεται πολιτική μέσα στα κόμματα. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή, ότι δεν παράγεται πολιτική. Ότι είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων για τη λειτουργία των κομμάτων, άρα είναι μια διαδικασία αυτοαναφορική, που δεν έχει σχέση με την κοινωνία, τα προβλήματά της και την ανάγκη να βρεθούν λύσεις, να γίνουν προτάσεις, να λάβει μέρος σε αυτό ο κόσμος. Δηλαδή τι είναι ο αδιαμεσολάβητος αρχηγός? Είναι εκείνος που δίνεις 2 ευρώ και τον εκλέγεις και μετά θα τον ξαναεκλέξεις κάποτε τον ίδιο ή τον άλλον. Αλλά αυτό που ήταν κάποτε ένα κόμμα να παράγεται πολιτική και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο δεν υφίσταται πλέον. Έχεις την αίσθηση ότι είναι μια παραλληλή πορεία των κομμάτων με την πορεία της χώρας και της κοινωνίας? Θέλω να πω, αυτή η θεσμική ατροφία, όπου το κόμμα τελικά έγινε εργαλείο για την κατάληψη του κράτους, παλιά συνθήματα και στο κόμμα και στο κράτος, διέλυσε το εσωτερικό των κομμάτων και πολύ εύκολα πια έχουν γίνει αρχηγικά με τα 2 ή 3 ευρώ, όπως λες, όπου τελικά ο αρχηγός είναι πέρα και πάνω από όργανα, καταστατικά, στελέχη. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει λόγος ύπαρξης κομμάτων έτσι όπως τα ξέρουμε, παρά μόνο ονομαστικά. Έχει όμως σχέση με αυτό ότι τα κόμματα τελικώς απομακρύθηκαν από τις βάσεις τους, τη λαϊκή τους βάση, τη στελεχειακή, και γίναν κρατικοδίαιτα? Απολύτως έτσι είναι, αν προσθέσεις το κρατικοδίαιτα και την υποταγή τους στις εταιρείες. Διότι η σχέση των κομμάτων με το κράτος γίνεται χάρη των εταιριών. Αν εξαιρέσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είναι άλλη περίπτωση, και σε ό,τι αφορά τη δομή του και σε ό,τι αφορά την ιδεολογία του και τις προτάσεις του, όλα τα υπόλοιπα κόμματα οριζοντίως έχουν ομογενοποιηθεί.
Δηλαδή αυτό που λένε στροφή στο κέντρο είναι στην πραγματικότητα ένας κοινός τόπος όπου συναντιόνται όλα τα κόμματα στη βάση του σημειτικού εξυγχρονισμού. Βάλε το εξυγχρονισμό σε εισαγωγικά. Δηλαδή στην ουσία υπάρχει μία και ενιαία και ομογενής πολιτική την οποία εξυπηρετούν 2, 3, 4 διαφορετικά κόμματα τάχα για να λειτουργεί η δημοκρατία, η οποία όμως δημοκρατία είναι μία δημοκρατία των εταιριών. Συνεπώς τα κόμματα αυτά απολογούνται σε αυτές τις εταιρείες, όποια μορφή και αν έχουν, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και αυτό λαμβάνει το πολιτικό το αποτύπωμα. Στην περίοδο της κρίσης τα μνημόνια. Στην περίοδο μετά τα μνημόνια το τίποτα, διότι περίοδος μετά τα μνημόνια δεν υπήρξε ποτέ. Αντιθέτως έρχονται και καινούργια μνημόνια. Σε τι οφείλεται αυτό? Στο ότι τα κόμματα μέλημά τους έχουν να εξυπηρετούν τις εταιρείες, να μοιράζουν τις δουλειές, να βάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, οι οποίοι ούτε καν κανόνες δεν είναι, γιατί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου παίζουν ράγκμπι κάποιοι επιχειρηματίες, σε άλλοι παίζουν πινκ πονγκ. Πάντως είναι ένα κράτος ασθενές, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του λαού όπως οφείλει να κάνει, όχι μόνο στην κοινωνική πολιτική αλλά και στην άμυνα και στην εκπαίδευση και στην περίθαλψη και παντού. Όλη αυτή η παθολογία που υπάρχει και τη ζει ο πολίτης, τη ζούμε κάθε μέρα όλοι μας, οφείλεται στο γεγονός ότι τα κόμματα υπάρχουν για να κάνουν παιχνίδι οι εταιρείες, τα μεγαθύρια. Δηλαδή να πάρουμε ένα παράδειγμα με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ήταν μια εταιρεία η οποία διαχειριζόταν ένα κοινωνικό αγαθό που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η εταιρεία με τον τρόπο που λειτουργούν τα κόμματα, το κράτος χρεοκόπησε. Η λύση που δόθηκε στη χρεοκοπία, η οποία ήταν συνειδητή, ήταν να δημιουργηθεί το σύστημα των παρόχων. Το σύστημα των παρόχων σημαίνει ακριβότερο ρεύμα και γνώσεις αλγόριθμου από τον κάθε πολίτη προκειμένου να αντιμετωπίσει το κάθε τιμολόγιο. Αυτό το πράγμα δεν είναι εύρυθμη η λειτουργία της δημοκρατίας, διότι ζούμε με εφημισμούς, είναι ληστεία. Αν η ληστεία λοιπόν συμβαίνει στα βασικά αγαθά όπως είναι το ρεύμα και αύριο το νερό ή η τροφή, με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ ή με τον τρόπο που πληρώνεται κανείς για να αποκτήσει την τροφή του ή τη στέγη του. Αν όλα λοιπόν πάνε κατά διαόλου, αν έχουμε στεγαστική κρίση, αν έχουμε ξεχαρβαλωμένα νοσοκομεία, αν στα σχολεία γίνεται της κακομοίρας, για αυτό το πράγμα ποιος φταίει? Τα κόμματα. Γιατί φταίνε τα κόμματα? Όχι γιατί δεν τα ψηφίζουν οι άνθρωποι για τους αντίθετους λόγους, αλλά διότι αυτά, αφού πάρουν την ψήφο, εξυπηρετούν τις πολυεθνικές και τις ελληνικές μεγάλες εταιρείες. Στάθη μου, επειδή το σταθερό μάλλον είναι ασύρματο κοντά στη βάση, γιατί μας κάνει ψηλοδιακοπές και να μην νομίζει ο κόσμος τίποτα άλλο, θα σου πει κάποιος, αυτή είναι η εικόνα, δηλαδή με βάση τα μηνύματα που μου έρχονται εδώ, αλλά από την άλλη, και τι να κάνουμε, να μην αποδεχτούμε έστω του να ειχνηλατήσει ένας το μικρότερο αναγκαίο κακός, το λέω όπως μου το γράφουν εδώ, να μείνουμε στη μονοκρατορία του ενός? Μήπως πρέπει να ενωθούν όλοι οι άλλοι εναντίον του ενός και έτσι ο ένας δεν γίνεται πανίσχυρος? Ερωτήματα της κοινωνίας που έρχονται. Σου λέει δεν υπάρχει εναλλακτική. Ναι, η εναλλακτική, ξαναλέω, είναι να ενεργοποιηθούν οι πολίτες ακόμα και ανατρέποντας τη σχέση τους με τα κόμματα ή τα κόμματα που ψηφίζουν, με τη λογική του μη χειρον βέλτιστο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι αναγκασμένος ένας άνθρωπος να διαλέγει ανάμεσα σε δύο κακά σε όλη του τη ζωή. Ας βρει κάτι το οποίο δεν είναι κακό από χέρι και ας παλέψει σε αυτό το γήπεδο πλέον με κάποιον πολιτικό υποδοχέα που θα μπορεί να συνεννοηθεί ώστε να βελτιώσει τη ζωή του. Διότι αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Αν δείτε η πορεία της Ελλάδας από το 2004 και μετά, είναι μια καταστροφική πορεία. Η δε πολιτική ζωή αναλώνεται σε εκλογές κάθε φορά ακριβώς για το λιγότερο κακό, με συμμετοχή στη λειτουργία κομμάτων τα οποία ξέρουμε ότι μας εξαπατούν. Και για να μην φανεί ότι γενικεύω και μάλιστα με επικίνδυνο και ακροδεξιό τρόπο, μιλώ για τα κόμματα του συστήματος, τα κυρίαρχα κόμματα, για τα οποία όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν και τι κάνουν.
Δεν είναι συνωμοσία, είναι συνωμοσία σε κοινή θέα. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε όλοι κατά βάθος, αλλά όμως προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Και βεβαίως προσαρμοζόμαστε και σε μια ζωή η οποία τυραννεύεται. Τυραννεύεται στο μεροκάματο που παίρνουμε, εφαρμόζεται εναντίον μας το διέρη και βασίλευε και ο ένας θέλει να καεί η κατσίκα του γείτονα, ούτε καν να ψοφήσει, να καεί. Ο άλλος υποτάσσεται στο νοσοκομείο και δίνει φακελάκι, ο άλλος αδιαφορεί που το παιδί του στο σχολείο κινδυνεύει, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας στους δρόμους όταν κυκλοφορούμε. Υπάρχει μια κατάσταση στην κοινωνία που οδηγεί τα πάντα σε μια ηθική απαξίωση και σε μια κακία. Πού είναι η ρίζα του κακού? Είναι στην ιδιώτευση. Δηλαδή σε αυτό που νομίζει ο καθένας, που τον έχουν πείσει και νομίζει ότι ενώ είναι ένας εργαζόμενος μπορεί να σκέφτεται σαν ένας τραπεζίτης. Εκεί είναι η αιτία του κακού, η αποθέωση του εγώ. Για παράδειγμα, εγώ καζέντα. Εγώ καζέντα είναι ακριβώς αυτό, η αποθέωση του εγώ. Εγώ είμαι όλα, εγώ μπορώ να τα κάνω όλα, δεν έχω καμία υποχρέωση, έχω μόνο δικαιώματα. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια αποθέωση του ατομικισμού, σε μια άρνηση του ότι ανήκουμε σε κάποια συλλογικότητα, σε κάποια τάξη, σε ένα έθνος, σε μια κοινότητα, σε μια μικρή πόλη, μια μεγάλη πόλη. Όλα αυτά πάνε σε δεύτερη μοίρα προκειμένου να δηλώνουμε την ταυτότητά μας, η οποία μπορεί να είναι με βάση τον αυτοπροσδιορισμό ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτό όμως οδηγεί σε μια τυραννία για τους άλλους, διότι ο καθένας έχει δικαίωμα να είναι ό,τι είναι, αρκεί να μην το επιβάλλει στους άλλους. Και από την άλλη τη μεριά, όταν σκεφτόμαστε μόνο έτσι, ξεχνάμε ότι είμαστε εργάτες, ότι είμαστε εργαζόμενοι, ότι είμαστε υπάλληλοι, ότι είμαστε δηλαδή κάτι που το ενώνει η τάξη του σε μια κατάσταση, την οποία κατάσταση ανεχόμαστε να την επιβαρύνουν συνεχώς οι πολιτικές που ασκούνται σε αυτό το κράτος. Λέει εδώ ο φίλος Μωσήφης, καλημέρα λέει Στάθη, αυτό που συμβαίνει στα κόμματα δεν είναι καν εκλογή από τη βάση, είναι στην ουσία ενσωμάτωση σε μια λογική, είδα φως και μπήκα και γίνεται για την ομογενοποίηση όλων μας, διότι εγώ λέει πήγα στο Πασόκ προχθές. Μπορεί σε δύο μήνες κανείς δεν με ελέγξει να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσω και μετά στη Νέα Δημοκρατία. Αρκεί να έχω το 2 ευρώ, το 3 ευρώ ή όσο ορίσουν. Ακριβώς αυτό, και μεταφράζεται, μάλλον μετατρέπεται έτσι σε μια φάρσα, μια διαδικασία που είναι φάρσα από την φύση της, αλλά την παρουσιάζουν ως δημοκρατική και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσω μιας κοινής πεποίθησης που έχει διαμορφωθεί. Όπως αυτό που έχουμε πει, Γιώργο, κατά καιρούς για τις ανεξάρτητες αρχές, τις ΜΚΟ, όλα αυτά τα νεοπαγή φαινόμενα που οδηγούν στην πραγματικότητα στην απομόνωση του πολίτη από το κράτος του. Έχω κόντρα. Δεν είναι κράτος μας, είναι πλέον κράτος τους. Κράτος και τους. Σε αυτό. Έχω αυτό, κόντρα ρόλο σε σένα. Μας οδηγούν με πολλούς τρόπους, όπως είναι η ΜΚΟ, οι ανεξάρτητες αρχές, η αποπολιτικοποίηση, η κυρίαρχη ιδεολογία. Έχω κόντρα ρόλο σε σένα από το Γιάννη και ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Δηλαδή, κύριε Στάθη, λέει, αν διαιρεθούμε ταξικά, δεν υπάρχει πρόβλημα, ή μήπως πιάνουμε αράχνες με παλιά αφηγήματα? Όχι, δεν πιάνουμε αράχνες, διότι όταν τα εγκαταλείψαμε αυτά τα αφηγήματα, σου λέω, φίλε Γιάννη, γίναμε σκλάβοι και δούλοι. Γκλάμουρους, δηλαδή χωρίς να το ξέρουμε. Γίναμε εθελοντές σκλάβοι. Ενώ όταν αντιμετωπίζαμε τα πράγματα ταξικά, είχαμε την αξιοπρέπεια της τάξης μας. Δηλαδή, εμένα ο πατέρας μου με μεγάλωσε δουλεύοντας ένα φορτηγό και ήξερε τι είναι και σκεφτόταν ανάλογα. Και εγώ έγινα φοιτητής γνωρίζοντας ότι θέλω να προσφέρω κάτι στην κοινωνία. Υπήκο στο ρηθέν τι θα κάνεις παιδάκι μου εσύ για την κοινωνία που μας λέγανε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, και όχι στα τώρα δόγματα που είναι τι θα κάνει η κοινωνία για σένα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η πλήρης ανατροπή συνοδεύεται από μια αποειδεολογικοποίηση που έχει φέρει τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Τα λέω όλα αυτά και επιμένω σε αυτά, διότι για μένα η προσωπική και όχι η ατομική ευθύνη, η προσωπική ευθύνη είναι να ξέρει κανείς που ανήκει. Ποια είναι τα συμφέροντά του, τα ηθικά, τα προσωπικά, τα ταξικά, τα εθνικά. Ότι δεν είναι μία μονάδα η οποία
δηλώνει κάτι και αυτό το κάτι πρέπει να το επιβάλλει στους άλλους ανεξάρτητα από αυτές τις συνθήκες. Αυτό είναι όλο και όλο που λέω. Και είναι παλιό, αλλά δεν είναι αραχνιασμένο. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι τα παλιά δεν είναι απαραίτητα λάθος. Έχουμε αρχίσει να θεωρούμε ότι ό,τι είναι παλιό και δεν είναι καινούριο, όπως είναι οι Αμερικάνοι, δεν είναι και σωστό. Οι Αμερικάνοι λένε αυτό είναι history, εννοώντας ότι είναι ξεπερασμένο. Αυτή την αντίληψη έχουν για την ιστορία. Όμως δεν νομίζω ότι είναι ξεπερασμένος ο Αριστοτέλης ή ο Πλάτωνας ή ο Γκέτε ή ο Πούσκιν. Θέλω να πω δηλαδή ότι το παλιό δεν είναι απαραίτητα κακό, αν είναι όμως ένα ξεχασμένο παλιό που ανοίγει το δρόμο για την κόλαση με τον τρόπο που ζούμε σήμερα, μάλλον πρέπει να το ανακαλέσουμε, να το χαϊδέψουμε, να το σκεφτούμε, να το εξετάσουμε και να προσαρμοστούμε σε κάτι το οποίο είναι πιο ωφέλιμο για τους ανθρώπους, διότι ουδής μπορεί να ευτυχεί όταν δυστυχεί η πόλη. Για να πούμε και κάτι παλιό. Λέει φίλη μου η Κάρμεν, καλημέρα, λέει αγαπημένα Στάθη. Μήπως κάνουμε το λάθος να ρίχνουμε όλη την ευθύνη στα κόμματα? Εμείς ως λαός δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα δεινά, διότι τελικώς ανοχή από μας και κάποιοι κάνουν ό,τι θέλουν. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή ρίχνουμε την ευθύνη στα κόμματα, μη μετέχοντας σε κόμματα τα οποία βεβαίως είναι από μόνα τους μία φάρσα, αλλά χωρίς να ψάχνουμε ταυτόχρονα και μία εναλλακτική λύση. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, το έλλειμμα της δημοκρατίας σήμερα. Η δημοκρατία από τι πάσχει? Πάσχει από το γεγονός ότι στην κορφή της είναι λύκοι που τρώνε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί εμάς, και από το γεγονός ότι στη βάση της υπάρχουν πρόβατα τα οποία δεν θέλουν πλέον να αντισταθούν, με την έννοια ότι το φαινόμενο της εποχής μας δεν είναι ότι είμαστε σκλάβοι όπως ήμασταν παλιότερα, με την έννοια την οικονομική και την κοινωνική και την πολιτική, αλλά ότι είμαστε εθελοντές σκλάβοι. Έχει αρχίσει να μας αρέσει. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό το πράγμα που απετέλεσε το χρυσό κανόνα λειτουργίας των κοινωνιών, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ως πρότυπο, δηλαδή να υπάρχει πάντα κάποιος σε χειρότερη κατάσταση από σένα, ώστε να βολεύεσαι εσύ στο κελί σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να ανακτηθεί ο δημόσιος χώρος, πρέπει οι άνθρωποι να ξαναμιλήσουν μεταξύ τους. Αυτή η απρόσωπη σχέση των ανθρώπων μέσω των συσκευών είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για πολύ λίγα πράγματα και στοιχειώδη, αλλά το οποίο γίνεται φυλακή για τα σημαντικά πράγματα. Δεν επικοινωνούν πια οι άνθρωποι. Επικοινωνούν μέσα από μία οθόνη. Η οθόνη μπορεί να είναι βοηθητική, αλλά αν όμως γίνει η ουσία του τρόπου που λειτουργούμε και σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε, απλώς είναι ένα ηλεκτρονικό κλουβί. Μάλιστα. Ο Κώστας μου λέει εδώ, κοίτα, θα πάω σε αυτό το πρώτο μέρος γιατί μετά έχουμε να πούμε κι άλλα, αλλά θα πάω με τους ακροατές κυρίως, διότι βλέπω εδώ έχεις ανοίξει συζητήσεις. Μου λέει ο Κώστας, καλά όλα αυτά που λέει ο αγαπημένος Στάθης, αλλά ο χώρος της ενημέρωσης, πρόσεξε πώς το λέει, και ιδίως η δημοσιογραφία, οι δημοσιογράφοι δεν έχουν ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί κατά τη γνώμη μου λέει, ευθύνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό που έχουν πάει τα πράγματα. Θυμίζω ότι κάποτε το κίνημα του δημοτικισμού στη χώρα ξεκίνησε από δημοσιογράφους. Σήμερα όχι κίνημα δεν ξεκινά, ούτε κούνημα. Κοίταξε Γιώργο, και στο φίλο και στους άλλους ακροατές είναι γνωστό ότι η ευθύνη και των εκδοτών και των δημοσιογράφων είναι τεράστια. Τίποτα από όσα έχουν γίνει δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αν δεν υπήρχε μία τερατώδους μορφής προπαγάνδα υπέρ των νόμων που μας επιβλήθηκαν μέσω των μνημονίων, αλλά και πριν από αυτά, για την κακοδίκηση και για όλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε. Οι δημοσιογράφοι κάποιας γενιάς ήταν σημαντικοί και χρήσιμοι στην κοινωνία, όπως άλλωστε προβλέπει και το καταστατικό της ΕΣΥΕΑ, διότι η ΕΣΥΕΑ είναι ένα σωματείο το οποίο υπόκειται στο Σύνταγμα. Δηλαδή το καθήκον των δημοσιογράφων είναι να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λαού. Αν αυτό λοιπόν το καθήκον χλώμιασε και τελικά ξεπουλήθηκε, οφείλεται στο γεγονός ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι δεν απολογούνταν, δεν ενημέρωναν, δεν πληροφορούσαν τους αναγνώστες τους, μιλώντας για εφημερίδες ή στο ραδιόφωνο, κάνοντας το αντίθετο από αυτό που κάνεις εσύ δηλαδή, ή στην τηλεόραση, αλλά έγραφαν, ομιλούσαν υπέρ των συμφερόντων των αφεντικών και των κομμάτων που εκπροσωπούν τα αφεντικά.
αυτή η λεγόμενη διαπλοκή που έπιασε και τους εκδότες και τους δημοσιογράφους στραγγάλισε τη σχέση των δημοσιογράφων με το κοινό, με αποτέλεσμα οι μεν εφημερίδες να είναι σε πτωτική τάση χωρίς τέλος, η πληροφόρηση να έχει εκτέσει σε προπαγάνδα και η τηλεόραση να έχει γίνει ένας τύρανος αποβλάκωσης και αποπολιτισμού. Δηλαδή όλο αυτό το καρκατσουλιό της τηλεόρασης ποτέ δεν θα είχε γίνει αν οι δημοσιογράφοι αισθάνονταν ότι απευθύνονται σε αναγνώστες, θεατές και ακροατές και ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να γράφουν με βάση τα συμφέροντα των αφεντικών τους. Θα μου πεις, είναι ρομαντικό αυτό? Δεν είναι ρομαντικό, υπήρξε πραγματικότητα, λειτουργήσε τη χρυσή εποχή του τύπου που οι κυβερνήσεις, η αντιπολίτευση, οι εταιρείες είχαν τον έλεγχο της τέταρτης εξουσίας της λεγόμενης. Τον έλεγχο η οποία οδήγησε στο να αποκαλύπτονται κάθε φορά τεράστιες υποθέσεις, σημαντικές υποθέσεις, πάντα προς όφελος και προς το συμφέρον του λαού. Αν αυτό δεν γίνεται πια, οφείλεται στη στάση και των δημοσιογράφων και των εκδοτών. Ξεχάσαν το ρόλο τους. Και βέβαια ο λαός τους αποδοκιμάζει και με το δίκιο του, αλλά εδώ να μην ξεχνάμε ότι είναι εύκολη η αποδοκιμασία. Η δύσκολη αποδοκιμασία, δηλαδή αυτή των κομμάτων, δεν λαμβάνει χώρα. Λέει εδώ ο Γιάννης, καλημέρα λέει Στάθη. Θα ήθελα να σου καταθέσω ένα σποδηλωτό ερώτημα, γιατί δεν μασάς τα λόγια σου. Πώς κατέληξε αυτό που αποκαλούμε στη χώρα αριστερά από την προάσπιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και των εργαζομένων να προασπίζεται κάθε λογής ακραίου δικαιωματισμού χωρίς καμία έστω ταξική αναφορά στο λόγο της? Και εν τέλει σήμερα, μήπως η προάσπιση της λεγόμενης συντήρησης σε έννοιες όπως πατρίδα και έθνος αποτελεί πράξη αντίστασης στις μέρες μας? Θα έλεγα ότι είναι η ερώτηση αυτή στο πνεύμα όσων λέγαμε πριν. Δηλαδή ότι η αριστερά η οποία υποτάχθηκε, προσχώρησε και ενσωματώθηκε στο κυρίαρχο αφήγημα έπαιξε ακριβώς το ρόλο που η κυρίαρχη εξουσία δεν μπορούσε να παίξει από μόνη της. Δηλαδή ξαφνικά ο νέος φιλελευθερισμός βρέθηκε να έχει ιδεολογικούς απολογητές, τους δικαιωματιστές, τους μεταμοντέρνους, την πολιτική ορθότητα, τον αυτοπροσδιορισμό, έννοιες δηλαδή που αποξένωσαν την αριστερά από τη λαϊκή της καταγωγή, αποξένωσαν την αριστερά από τη σχέση με το λαό με βάση την παράδοση του λαού και με βάση τις προσδοκίες του λαού και τη μετέτρεψαν σε ένα μόρφωμα το οποίο δεν ξεχώριζε σε τίποτα, γι' αυτό μίλησα πριν και για ομογενοποίηση των κομμάτων, από τα άλλα κυρίαρχα κόμματα. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά των πράσινων από τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία ή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα? Εδώ εφαρμόσανε και τα δύο κόμματα μνημόνια, στη Γερμανία και τα δύο κόμματα εξαπολύνουν πόλεμο. Δεν υπάρχουν δηλαδή διαφορές τέτοιες που να κάνουν την αριστερά αυτό που ήταν, αν εξαιρέσουμε και πάλι το ΚΚΕ ή αν εξαιρέσουμε το Μελανσόν στη Γαλλία ή τη Σάρα στην Γερμανία, η οποία μέσα σε ένα χρόνο με ένα νεοπαγές κόμμα κατάφερε υψηλά ποσοστά στα κρατήδια τα τρία που έγιναν τελευταίως οι εκλογές, ακριβώς γιατί αποκατέστησε τη σχέση της αριστεράς ή προσπαθεί να την αποκαταστήσει αυτή τη σχέση σε πολιτική και ταξική και κοινωνική βάση. Δηλαδή θυμάμαι μια ωραία της φράση, ας ξαναμιλήσουμε για τον κομμουνισμό. Εδώ έχουμε μια αριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στη Γαλλία πριν του Μελανσόν, που έχει εξαιρέσει τη λέξη σοσιαλισμός από το λεξιλόγιο της. Μόνο για να το διασκεδάσουμε κιόλας, μόνο ο Γιάννος Παπαντονίου μίλαγε για το σοσιαλισμό λέγοντας όλοι για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε τη στιγμή που έκανε υπεξαιρέσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια αριστερά που δεν μιλάει καν για το σοσιαλισμό δεν είναι αριστερά. Είναι ένα πράγμα, μόρφωμα το οποίο το χρειάζεται το σύστημα στο ρόλο κάποιου πόλου ή δεν το χρειάζεται καθόλου. Όμως ο λαός χρειάζεται μια αριστερά η οποία να τον σέβεται, να απολογείται στις ανάγκες του, να τον καθοδηγεί και να τον διαφωτίζει, δηλαδή η έννοια καθοδηγώ εδώ είναι θετική έννοια, προς την αλήθεια,
και προς τις πραγματικότητες. Μία αριστερά η οποία θα κάθεται και θα ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου και δεν θα συμμετέχει στη δημιουργία αυτών των προβλημάτων. Και κλείνω λέγοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πού ήταν η αριστερά όταν το κυρίαρχο σύστημα διέλυε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία? Όταν δηλαδή έβγαινε ο Θουκυδίδης από τη διδακτέα Ήλιο, επιτάφιο του Περικλή, και έμπαιναν συνταγές μαγειρικής, πού ήταν η αριστερά? Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί για μένα είναι κίνδυνος, θέματα πατριωτισμού και θέματα ταξικής πολιτικής και προσδοκίας να περιπέσουν και να εκπέσουν στα χέρια της άκρας δεξιάς, όπως συμβαίνει με τη Λεπέν και με άλλους ακροδεξίους σχηματισμούς στη Γαλλία. Αυτοί που πάτησαν και ανδρώθηκαν στο κενό που δημιουργήθηκε από τη διάρρηξη των σχέσεων της αριστεράς με το λαό. Πότε άρχισε αυτή η διάρρηξη? Το 68, με τον Τεριντά μετά και τους υπόλοιπους, οι οποίοι άρχισαν να προβληματίζονται, από πού θα μου επιτρέψετε να το πω, παίρνετε τον μπαρμπούνι. Δηλαδή εισάγοντας μια θεωρητική καινολογία, όπως και ο φίλος μας ο Βέλτσος στην Ελλάδα αντίστοιχο παράδειγμα, αποξένωσε τους ανθρώπους από το αίσθημα που είχαν απέναντι σε μια αγιότητα, σε εισαγωγικά θα το πω, της αριστεράς, που εξέφραζαν οι παλιοί αγωνιστές. Εγώ θυμάμαι, πάλι θα αναφερθώ στον πατέρα μου, ο οποίος ένα παλιό κομμουνιστή, γιατί ο ίδιος δεν ήταν αριστερός, πήγαινε να τον συμβουλευτεί όταν ήταν ελεύθερος και δεν ήταν σε καμία εξορία, ακόμα και για οικογενειακά ζητήματα, διότι τότε ο αριστερός γιατρός, ο αριστερός δικηγόρος, ο αριστερός συνδικαλιστής ήταν η ψυχή της κοινωνίας. Τι ήταν δηλαδή η βιομηχανική ζώνη στον Πειραιά χωρίς τους αριστερούς? Δεν θα ήταν τίποτα, όπως δεν είναι και τώρα. Όχι μόνο για δεν υπάρχει βιομηχανική ζώνη, αλλά γιατί και αν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να περάσει αυτός ο τακτικός λόγος. Σε χάσαμε, Στάθη. Τώρα με ακούς? Ναι, τώρα ακούμε. Να περάσει αυτός ο ταξικός λόγος που είναι απαραίτητος για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Λέει εδώ ο Γιάννης, μήπως έχει ένα θέμα εσωτερικό πια και ο ίδιος ο Στάθης. Όταν αποτυχάνει η αριστερά, απλά δεν είναι αριστερά. Τι είναι αριστερά? Ο Νίκος λέει, κύριε Στάθη, σας αγαπώ, αλλά θα σας πω κάτι αιρετικό. Αν υποθέσουμε ότι ισχύει κάτι παρόμοιο με το χριστιανικό, η αγάπη προϋποθέτει ταπείνωση, θα έλεγα ότι είναι σειρά της κοινωνίας να περάσει την ταπείνωση παραδοχής ότι δεν ενώθηκε και δεν δημιούργησε ένα κατάλληλο πολιτικό κίνημα. Επομένως, πρέπει προκειμένου να σώσει ό,τι σώζεται να επιλέξει το μοιχείρον, ας λέτε εσείς να μην το επιλέξει, που σημαίνει συνεργασία των υπαρχόντων σχημάτων. Παρθενογένεση δεν υπάρχει. Δύο τα ερωτήματα δηλαδή. Και τέλος το τρίτο. Για ποια δημοκρατία μιλάμε, Στάθη μου, λέει σήμερα? Πάνω απ' όλα τα συμφέροντα. Ο πόλεμος είναι ταξικός, πλούσιοι, φτωχοί. Η δημοσιογραφία έχει πεθάνει. Περισσότεροι είναι αμόρφωτοι, δεν ξέρουν να μιλήσουν. Άσε που ανήκουν και σε νεολαίες κομμάτων. Λοιπόν, να πάμε ένα-ένα. Για το πρώτο ερώτημα, θα αυτό ήταν μπηχτή. Μπηχτή σε σένα. Λέει, άμα η αριστερά. Ναι, το κατάλαβες. Έλα, Στάθη. Θα ήταν μια ευκολία για μένα να δικαιολογώ κάθε φορά με τον τρόπο που λέει ο φίλος ακροατής και τη δική μου πολιτική στάση και τις εξελίξεις στην αριστερά. Δεν ήταν εύκολο, διότι είχε πολύ μεγάλο κόστος και προσωπικό δικό μου και επαγγελματικό να λέω πάντα αυτό που πίστευα, είτε υποστήριξα είτε όχι κάποια σχήματα της αριστεράς κατά καιρούς. Εναρμονισμένος με την αριστερά ψυχικά και πολιτικά ήμουνα μόνο όσο ήμουν στο ΚΚΕ. Όταν έφυγα από το ΚΚΕ πέρασα μία οδύσσια και μία ηλιάδα όπως όλοι μας, με γόνιμες αναζητήσεις που προδόθηκαν και αυτό ο καθένας το διαχειρίστηκε όπως μπορούσε. Εγώ ήμουν υποχρεωμένος να το διαχειριστώ δημοσίως. Άρα η συζήτηση για το αν είναι αυτό εύκολο ή επώδυνο νομίζω ότι παίρνει την απάντησή της. Το σημαντικό όμως δεν είναι η προσωπική, το προσωπικό βίωμα του καθενός από αυτή την ιστορία, αλλά το πολιτικό συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει. Αν το πολιτικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι πρέπει η αριστερά να επανασυνδεθεί με τους στόχους της ύπαρξής της, τη σχέση της με το λαό λοιπόν, είναι το μεγάλο ερώτημα. Τώρα για τα υπόλοιπα θα μου θυμίσεις, Γιώργο, λίγο. Βεβαίως. Το πρώτο είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ταξικός πόλεμος, μου λέει ένας. Πλούσιοι και φτωχοί, ακριβώς, και ποια δημοσιογραφία. Αυτό υπάρχει. Αυτό λέμε και στη συζήτηση σήμερα που κάνουμε,
ότι ο πόλεμος είναι μόνο ταξικός και ας παίρνει όσα ονόματα άλλα θέλει. Όπως ας πούμε ο πόλεμος μεταξύ των κρατών δεν είναι καθόλου πόλεμος πολιτισμός ή πόλεμος θρησκειών. Είναι πόλεμος πλούτου, δηλαδή κατοχής των ενεργειακών πηγών και των δρόμων από τους οποίους περνάνε τα εμπορεύματα. Διότι αλλιώς πώς εξηγείται ότι με το εβραϊκό κράτος, το Ισραηλινό δηλαδή, είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι η πιο βαθιά σουνιτική μουσουλμανική χώρα. Δεν είναι δηλαδή, οι άνθρωποι πιστεύουν και πέφτουν στην παγίδα της προπαγάνδας, ότι στη Μέση Ανατολή συγκρούονται οι μουσουλμάνοι με το δυτικό πολιτισμό. Τρίχες. Συγκρούονται τα συμφέροντα που συγκρούονταν τόσες δεκαετίες πριν και θα συνεχίσουν με διάφορα συγκαλύματα και προκαλύματα όπως είναι ο πόλεμος των πολιτισμών. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει ο πόλεμος της κατοχής των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αυτό εξηγεί τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Αυτό εξηγεί τι συμβαίνει και στην Ουκρανία. Αυτό εξηγεί τι συμβαίνει με όλους τους πολέμους. Θέλω να... Άρα λοιπόν το θέμα είναι πάλι ταξικό στο εσωτερικό των κοινωνιών και σχέσεων ισχύως στη διεθνή πολιτική και κανενός δικαίου και κανενός κανόνα. Όποιος είναι ισχυρός επικρατεί. Είναι αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι με το σπαθί και το άρωτρο. Το άρωτρο αφορούσε την οικονομία τους και το σπαθί την εξωτερική τους πολιτική. Το τρίτο ερώτημα, Στάθη μου, ήταν εδώ που φτάσαμε με τις ευθύνες του κόσμου που δεν κατάφερε να φτιάξει ένα κίνημα. Μήπως λέει πρέπει να πάμε στο μη χείρον και να ενοποιηθεί ένας αντίλογος των υπαρχόντων σχημάτων. Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Διότι απογοητευόμαστε από κάτι που προσπαθήσαμε και απέτυχε, όπως αυτό που έκανε ο ελληνικός λαός το 2015 και προδόθηκε από τον Τσίπρα. Και μετά πηγαίνουμε σε μια παρέτηση που οδηγεί σε μια αδράνεια από τη μια μεριά και σε ένα συμβιβασμό με το μίνιμουμ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντα να έχουν τη φιλοδοξία του μέγιστου. Δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά όνειρο και όραμα, λέξεις που έχουν σκοπίμως εξοριστεί από την καθημερινή πολιτική συζήτηση αλλά και από τον τύπο, ακριβώς γιατί μας θυμίζουν οικία κακά με την έννοια ότι κάποτε αγωνιζόμασταν για το καλό. Αυτό έχει γίνει κακό. Όχι, δεν πρέπει ποτέ να συμβιβαζόμαστε με αυτό που μας προτείνεται ως ελάχιστο δυνατόν, δηλαδή με ένα συσίτιο σε μια φυλακή, αλλά πρέπει να αγωνιζόμαστε για κάτι το καλύτερο, γιατί δεν έχει να κάνει όλο αυτό με το τομάρι μας. Έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έχει να κάνει με την κοινωνία γύρω μας, έχει να κάνει με την ανθρωπιά στις σχέσεις μας. Άρα δεν είναι μια ατομική υπόθεση και λέγοντας αυτό ξαναγυρίζουμε σε αυτό που γύρω γύρω στρέφεται τη σημερινή μας συζήτηση. Ότι δηλαδή το άτομο δεν έπρεπε να υπάρχει ως κυρίαρχο, έπρεπε να υπάρχει το πρόσωπο και το πρόσωπο μπορεί να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μόνο μέσα σε μια κοινότητα και τις ανάγκες που έχει αυτή η κοινότητα. Οι Έλληνες επέζησαν στην τουρκοκρατία διότι συσπηρώθηκαν στις κοινότητές τους. Υπάρχει ιστορικό παράδειγμα τεράστιο. Οι Έλληνες υπερασπίστηκαν τις κοινότητές τους στην κατοχή και βγήκαν στα βουνά. Τι υπερασπίστηκαν? Υπερασπίστηκαν την πεζούλα που κάθονταν. Δηλαδή οι πλούσιοι φύγανε, την κοπανίσανε, τα παιδιά τους δεν υπηρέτησαν, τα περισσότερα, όχι όλα. Διότι οι πλούσιοι δεν έχουν πατρίδα, έχουν επιχείρηση. Και εννοώ τους μεγάλους πλούσιους, διότι υπάρχει και η επιχειρηματικότητα η οποία συνδέεται με την πατρίδα και συνδέεται και με τους ανθρώπους. Η μεγάλη επιχειρηματικότητα των πολυεθνικών όμως δεν έχει πατρίδα. Οι εργάτες έχουν πατρίδα, εκεί που ζουν, εκεί που τους συμβαίνει ό,τι τους συμβαίνει. Και όταν λέω εργάτες δεν εννοώ μόνο τους βιομηχανικούς εργάτες που έτσι αλλιώς πια είναι λίγοι στην Ελλάδα, αλλού πληθύνονται, εννοώ όλους τους εργαζόμενους. Λέει ένας φίλος, μπορεί να του φαίνεται περιττό, παρόλα αυτά εγώ θα τον ρωτήσω, λέει το Στάθη, τον εξαιρετικό Στάθη σήμερα. Άρα ποια είναι η γνώμη του, για παράδειγμα, στο δίπολο της Δεύτερης Κυριακής Ανδρουλάκης Δούκας? Μου είναι παγερός αδιάφορο. Με την έννοια ότι όπως λέγαμε στην αρχή της συζήτησης, δεν υπάρχει αυτό το κόμμα, έχει μετατραπεί σε αρχηγικό και δεν έχω καμία ελπίδα είτε από τον έναν αρχηγό είτε από τον άλλον ότι θα ακούσει το λαό, θα ακούσει τις εταιρείες, θα υπακούσει
τους κανόνες του παιχνιδιού όπως παίζεται στην κορυφή του πολιτικού συστήματος, θα δημαγωγεί σε ό,τι αφορά τη βάση, θα λέει κοινοτοπίες όπως ακούμε τόσα χρόνια, τόσες κοινοτοπίες. Από τις κοινοτοπίες αυτές, αν υπήρχε κάποια ουσία, θα είχαν λυθεί όλα μας τα προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία ουσία. Παίζουν το παιχνίδι με τα μεγάλα αφεντικά και απευθύνονται στο λαό με τον τρόπο που απευθύνονταν και οι Ρωμαίοι, δηλαδή να επικυρώσουν την ύπαρξή τους, όχι τίποτα άλλο, δηλαδή την αναπαραγωγή τους, να είναι σε αυτό το κόμμα αυτός και όχι κάποιος άλλος. Αυτό δεν εξυπηρετεί κανένα λαϊκό συμφέρον, εξυπηρετεί τα συμφέροντα εκείνων οι οποίοι θέλουν να έχουν την κοινωνία στο πιάτο, και την έχουν την κοινωνία στο πιάτο όπως βλέπετε σε όλους τους τομείς. Να μην τους επαναλάβω. Από τα μεροκάματα μέχρι τα σχολεία. Λέει ο φίλος ο Κώστας από τις νήσους Φερόες. Σε πάω πολύ βόρεια στην Ευρώπη. Καλημέρα, λέει στο Στάθη. Συμφωνώ σε πολλά. Καλημέρα ιδιαίτερη από τα νησιά που έχουν γίνει και τραγούδι. Συμφωνώ σε πολλά και θέλω να πω. Η αριστερά είναι τρόπος ζωής, δεν χρειάζεται να το δηλώσει κάποιος. Το βλέπει αυτό ο Στάθης. Από ένα σύστημα που καφιέται το πόσο αριστερό είναι, δεν βλέπω τίποτα πια. Έχει λυγίσει. Με τους μπροστάριδες, απουσία και άχρωμες κουβέντες. Κοίταξε, από όταν ένα μέρος αριστεράς διακήρυξε το ηθικό της πλεονέκτημα, δηλαδή έγινε αυτοαναφορική με την έννοια ότι δηλώνω εγώ ότι είμαι καλός άνθρωπος, τα πράγματα πήρανε λάθος δρόμο. Το ηθικό πλεονέκτημα στο αποδίδουν οι άλλοι, δεν το απονέμησε ο ίδιος τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει ναρκισισμό και αυτοαναφορικότητα και ενοχή. Διότι πλέον δεν απολογήσεις τους άλλους, τους λες εγώ είμαι καλύτερος από εσάς. Δεν διεκδικείς αυτό που έλεγε ο Καβάφης, τα δύσκολα έβγε, δηλαδή να κάνεις κάτι καλό και να επενεθείς γι' αυτό. Λες ότι από χέρι εγώ κάνω καλό και υπογράφω μνημόνια. Από χέρι εγώ κάνω καλό και υποφυκεύω τη χώρα για 99 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο το όνομα της αριστεράς έχει πλέον δυσφημιστεί και θα χρειαστεί πολύς καιρός για να βρεθούν σχήματα πλην μικρών ομάδων που υπάρχουν σήμερα και κάποιων κομμάτων που αγωνίζονται στο όνομα της αριστεράς όντας αριστερές και χωρίς να ξεπουλάνε τα λαϊκά συμφέροντα. Θα χρειαστεί λοιπόν πολλής χρόνος μέχρι αυτό να ξαναπάρει τις διαστάσεις ενός μεγάλου κινήματος. Αυτό είναι αναπότρεπτο να συμβεί, γιατί έτσι κινείται η ιστορία. Έτσι έπεσε η Βαστήλη, έτσι πέσανε οι τσάροι, έτσι θα πέσουν εδώ και τα μνημόνια, έτσι κάποια στιγμή ο πόλεμος θα ξαναβγεί εκτός νόμου. Γιατί να θυμίσουμε, Γιώργο, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη δημιουργία του ΟΗΕ, ο πόλεμος είχε τεθεί εκτός νόμου. Σήμερα ο πόλεμος είναι σε πρώτη ζήτηση. Θεωρούμε νόμιμο δικαίωμα του κάθε κράτους να επιτίθεται σε άλλο κράτος ή τάχα να αμήνεται. Εγώ δεν έχω δει κανέναν αμυντικό πόλεμο στην εποχή μας, μόνο επιθετικούς έχω δει. Στην Ουκρανία ήταν η επέκταση του ΝΑΤΟ. Ήταν η υπεξαίρεση της εξουσίας από τους φασίστες στο Κίεβο. Στο Ισραήλ είναι μια πολιτική που ασκεί αυτό το κράτος που δεν έχει τέλος. Δηλαδή επιχειρεί μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη και μια σύγκρουση σε διεθνές επίπεδο η οποία δεν έχει ούτε στρατηγική. Διότι αν οι Ισραηλοί πιστεύουν ότι μπορούν να εξαφανίσουν το Ιράν, είναι βαθιά γελασμένοι. Διότι απλώς το Ιράν δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Είναι ένα μεγάλο κράτος, έχει ορεινούς όγκους, έχει μια ιστορία 2.500 ετών. Οι Πέρσες έγιναν μουσουλμάνοι όπως γίναμε εμείς χριστιανοί, αλλά και εμείς παραμείναμε Έλληνες και εκείνοι παραμείναν Πέρσες. Έχουν συνείδηση του εαυτού τους και μπορούν να τον διαχειρίζονται. Όποιος πιστεύει λοιπόν ότι μπορεί να συντρίψει την Περσία, οδηγεί την ανθρωπότητα σε έναν αέναο πόλεμο, και αυτό από μόνο του σημαίνει ότι δεν έχει καμία στρατηγική πέραν της στρατηγικής που το επιτρέπει να επιβιώνει μέσω του πολέμου, δηλαδή της διαρκούς πολεμικής οικονομίας και της διαρκούς αιματοχυσίας. Αν αυτά συνιστούν στρατηγική, τότε εγώ είμαι πυρηνικός φυσικός. Η στρατηγική σημαίνει να έχεις κάποιους στόχους που να μπορείς να τους εξυπηρετήσεις δύσκολα ή εύκολα, αλλά που να οργανώνεις γύρω από αυτό το στόχο τη σκέψη σου. Αν οργανώνεις τη σκέψη σου γύρω από έναν ανέφικτο στόχο,
όπως είναι η συντριβή του Ιράν, διότι το Ιράν δεν μπορεί να συντριβεί και λέγει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, τότε φανερώνει στα μάτια της ανθρωπότητας ότι ο σκοπός είναι ο πόλεμος, διότι ο πόλεμος αυτός βολεύει την ύπαρξή σου. Το Μένε Τανιάχου για να μην πάει φυλακή, που είναι ένας πολύ μικρός στόχος, ο μεγαλύτερος στόχος είναι να είναι το Ισραήλ σε εμπόλεμη κατάσταση με τους πάντες στο διήνεκες, διότι αυτό βολεύει το σύμπλεγμα, το στρατιωτικό βιομηχανικό. Αυτό που είχε πει ο Άιζενχάουερ στην τελευταία του ομιλία, παραδίδοντας την πολιτική του κληρονομιά, ότι στην Αμερική αναπτύσσεται ένα τέτοιο σύμπλεγμα το οποίο θα είναι καταστροφικό όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά για την ανθρωπότητα. Τώρα βρισκόμαστε στο πικ της συμπεριφοράς αυτού του συμπλέγματος, το οποίο έχει περάσει από πολλές φάσεις, από την παγκοσμιοποίηση, από την επιστροφή στα καθεστώτα δασμών. Είναι πολύ ευέλικτο σύστημα, από τη χρηματοπιστωτική μορφή στην επανάκτηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Είναι ένα σύστημα πανέξυπνο μέσα στην ηλικιότητά του, διότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ηλίθιο, ο πόλεμος και ο διαρκής κίνδυνος καταστροφής της ανθρωπότητας, αλλά το εφήμερο αποτέλεσμα είναι πανέξυπνο, γιατί κρατάει τους λαούς σκλάβους και βγάζει λεφτά για πάρτι τους. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το πράγμα και λειτουργεί μπροστά στα μάτια μας. Ξαναλέω, είναι συνωμοσία σε κοινή θέα. Λέει ο Νίκος, και είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει και συνομιλείς πολύ με τα νιάτα. Άκουσε όμως εδώ τώρα τι λέει ο Νίκος. Αλήθεια λέει, πιστεύει ο Στάθης ότι οι γενιές X και Z, έτσι τους ονομάζουν, ομφαλοσκοπούν για την πολιτική τοποθέτηση και τις ιδεολογίες, κάπου ίσως ανάμεσα στην αναζήτηση νέου application φίλτρου για φωτογραφίες και διαχείριση τεχνητής νοημοσύνης? Μήπως απαιτείται καθορισμός νέου οράματος στόχου για τις γενιές αυτές που είναι σε άλλο μήκος κύματος από τις παλιότερες γενιές και ελαίου της τεχνολογίας, χρήσιμη πολλές φορές, αλλά πολλές φορές για να σε κατευθύνει? Και έρχεται ο Νίκος και συμπληρώνει. Μήπως η χώρα θα επιζήσει από τις νεότερες γενιές και όχι από την πολιτική νομεκλατούρα και τις ιδεολογίες εποχών που έχουν περάσει στην ιστορία, ως πεδίο σκέψη και ανάλυση κερδών και λαθών ίσως, αλλά ως εκεί? Μήπως οι καιροί έχουν αλλάξει και αλλάζουν πιο ραγδαία? Πρέπει να πιστεί πια ο 18χρονος, 18χρονος, ότι αξίζει να παλέψει για τη χώρα του? Συγγνώμη, ρούφαγα το καφεδάκι μου και δεν απάντησα αμέσως. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Καμιά γενιά προθύστερα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της επόμενης. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πτυρικάς, ήμουν μια γενιά φράουλες και αίμα. Δηλαδή, αμερικάνικο σινεμά, καουμπόικες ταινίες, μερσεντές αυτοκίνητα. Ξαφνικά αυτή η γενιά το έφερε η ανάγκη και μετατράπηκε στην κατασυκοφαντημένη στη συνέχεια γενιά του Πολυτεχνείου, που λειτουργήσε όμως καταλυτικά για την λειτουργία της δημοκρατίας στην αρχική της περίοδο, όταν επανασυγκροτήθηκε. Η κάθε γενιά λοιπόν μπορεί άξαφνα να αλλάξει συμπεριφορά. Και αυτό που σήμερα φαίνεται αδιανόητο, δηλαδή μια γενιά η οποία δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τα κοινά, να ενδιαφερθεί με το δικό της πρωτότυπο τρόπο και να βρει λύσεις στα προβλήματα που εμείς δεν λύσαμε ως γενιές και συσσωρεύσαμε. Από την άλλη μεριά, στη γενιά τη δικιά μου, τις προγενέστερες και τις επόμενες, πάντα υπάρχει μια διαδικασία πολιτικοποίησης και αποπολιτικοποίησης. Το πού πηγαίνει το εκκρεμές έχει να κάνει με την κάθε γενιά και τις συνθήκες. Εγώ ελπίζω ότι η νεότερη γενιά, παρά τις δυσκολίες που τις προκαλέσαμε, ιδιαίτερα στην ανθρωπιστική της μόρφωση, θα βρει τον δρόμο της. Και έτσι κινείται η ιστορία. Η κάθε γενιά βρίσκει τον δρόμο της. Τώρα, άλλο δρόμο θα βρει το παιδί με τα γιο του και με τον πλούσιο μπαμπά, που πιθανόν και αυτό να γίνει αριστερό δηλαδή, και είτε το λέει έτσι, το λέει αλλιώς, θα σημαίνει ότι είναι ένας ηθικός άνθρωπος. Και άλλο δρόμο θα βρει εκ της ανάγκης ορμόμενος ο πιτσιρικάς που του πίνουνε το αίμα στην εταιρεία, γίνεται 40 χρονών και τον πετάνε έξω. Οι αρχαίοι, για να επιστρέψουμε στις αράχνες, έλεγαν ανάγκα και θεοί πείθονται. Ο Μάρξ έλεγε ότι η ελευθερία είναι η εξυπηρέτηση της ανάγκης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η θεά, η ανάγκη, η πολυπρόσωπη, η οποία οδηγεί τη συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι κάποια στιγμή εξυπηρετούν τις ανάγκες τους.
Κοίταξε τώρα, επειδή πάμε από το γενικό στο μερικό και τα νάπαλιν, εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μου ένα εξαιρετικό ερώτημα. Σήμερα λέει, την είχε ακούσει αυτή τη συζήτηση ο Στάθης, υπάρχει ένα αίτημα κάποιων ολίγων περί μετακοινωνιών, μετανθρωποειδών και πάει λέγοντας. Και την ίδια στιγμή ο κόσμος δεν έχει τα στοιχειώδη. Αυτό το χάσμα δεν τον φοβίζει ότι θα γίνουν νησίδες πλήρους ανισότητας παγκόσμια και ελέγχου των κοινωνιών? Όπου ακούμε μετά κουμπωνόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα μετά, ούτε μετά δημοκρατία, ούτε μετά άνθρωπος, ούτε μετά κοινωνία, ούτε τίποτα. Όλα είναι ένα αένεο συνεχές. Υπάρχουν τομές στη συνέχεια αυτή, υπάρχουν αποκαταστάσεις των τομών, υπάρχουν ό,τι θέλετε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα μετά. Δεν υπάρχει τίποτα στο μεταφασισμό, είναι φασισμός. Δεν υπάρχει τίποτα στη μεταδημοκρατία. Αν δεν είναι δημοκρατία, είναι ένα κόλπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές πρέπει να είμαστε καχύποπτοι με την κυρίαρχη ιδεολογία. Συγγνώμη, την κυρίαρχη φρασεολογία. Δηλαδή όταν μιλάει η Ούρσουλα φον ντε Λάιεν για πράσινη ανάπτυξη, εννοεί business. Άρχαια διαδικασία. Η ανοικοδόμηση, ας πούμε, μιας κατεστραμμένης χώρας από ένα πόλεμο έχει περισσότερα λεφτά, βγάζει περισσότερο κέρδος από τη μια κανονική χώρα. Συνεπώς όλα αυτά τα μετά, ο μετάνθρωπος και τέτοια δείχνουν ή μια προσπάθεια χειραγώγησης της σκέψης ή ένα φόβο ότι θα μας ξεπεράσουν αυτά που δεν ελέγχουμε. Το δεύτερο έχει βάση, δηλαδή το να σε ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη, διότι πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν μόνο οι εταιρείες και κανένας κοινωνικός φορέας, κόμμα, κράτος, σύλλογος ιατρών, πολιτικών μηχανικών ή οτιδήποτε. Αν λοιπόν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης μείνει στα χέρια των εταιριών, τότε θα έχουμε την επανάληψη, διότι όλα έχουν σχέση με την ιστορία, τη δημιουργία ενός ιερατείου που θα έχει την κατοχή του μία γλώσσα που οι άλλοι δεν θα μπορούν να χειριστούν. Και συνεπώς θα γίνονται υπήκοοι αυτές τις γλώσσες. Με την έννοια αυτή, ναι, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος ενός τεχνολογικού μεσαίωνα, τον οποίο τον ονομάζουμε μεταδημοκρατία και ξεμπερδεύουμε, διότι έτσι ξεμπερδεύουμε αφήνοντας τη δημοκρατία στα ζήτητα. Το ζητούμενο είναι τις διαδικασίες αυτές, τις τεχνολογικές, να έχουν οι κοινωνίες τέτοια πρόσβαση που να μπορούν να έχουν ένα στοιχειώδη έλεγχο. Να θυμίσω εδώ ότι αμέσως μετά τον πόλεμο στη Γερμανία, ναι, με την ενοχή που ένιωθαν οι Γερμανοί για όσα είχαν κάνει, ο Αντενάουερ προέβλεψε και σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών υπήρχαν κοινωνικοί φορείς. Δηλαδή στη Volkswagen υπήρχε η ενορία της Μητρόπολης που είχε την έδρα της εταιρεία, το Σωματείο των Εργαζομένων, η Ομοσπονδία Δασκάλων. Υπήρχαν δηλαδή οι φορείς εκείνοι που λειτουργούσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εταιριών για να βλέπουν το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας. Αυτά μετά την εποχή της Τάτσερ καταργήθηκαν. Έχουμε μπει στην εταιρεία η οποία είναι απολύτως απρόσωπη, η οποία εάν ο Τσέο που λέγανε, που ελέγχει, δεν βγάλει λεφτά για τους μετόχους, τιμωρείται ο Τσέο, αλλά για να βγουν λεφτά για τους μετόχους μπορεί να τιμωρεί ο Τσέο την κοινωνία. Αυτό το φαύλο σχήμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι κανένας κοινωνικός έλεγχος δεν υπάρχει στις εταιρείες, είτε βιωματικός με τον τρόπο του Αντενάουερ, είτε κοινωνικοπολιτικός με τον τρόπο των κομμάτων. Λοιπόν, συνεπώς, συνεπώς. Συνεπώς, εκεί υπάρχει αυτό το έλλειμμα που μας απασχολεί όλους, αλλά μας απασχολεί εξ αποστάσεως. Διότι και πάλι θα καταφύγω στην πραγματικότητα λέγοντας ότι δεν έχω δει πολλούς επιστήμονες να εκφράζουν την ανησυχία τους για το πού πάει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχω δει ακόμα και ιδιοκτήτες εταιριών να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, αλλά δεν έχω δει τους επιστήμονες.
Θέλω να το κρατήσουμε για το τέλος. Πρώτο τελευταίο διπλό ερώτημα και αμέσως μετά αυτό που είπες περί επιστήμης, τεχνολογίας και διανόησης θα το θέσω. Είναι διτό το ερώτημα, αλλά θέλω τη σκέψη σου, γιατί από ό,τι είδα εδώ πέρα οι ακροατές την πήγαν τη συζήτηση αλλού και είχε ενδιαφέρον. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης, καλημέρα, λέει κύριε Στάθη. Είναι λάθος ότι. Εκκλησία του Δήμου. Καλημέρα, λέει. Είναι λάθος ότι οι κοινωνίες στρίβουν προς τα δεξιά, να το πω έτσι, λέει, στη γεωγραφία, όταν αριστερά και το κέντρο απογοήτευσαν, ιδίως στην Ευρώπη, κάνοντας πράγματα ερήμην της βούλησης του λαού. Και έρχεται και το συμπληρώνει, συνεπίθετό σου από τη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος ο Σταυρόπουλος. Λέει, καλημέρα. Το σύγχρονο δίπολο, κύριε Στάθη, θα είναι δύο μέσα εισαγωγικά δεξίες. Η φιλελεύθερη σκληρή δεξιά, όπως αυτή εκφράζεται σήμερα στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου, και πάλι σε εισαγωγικά λαϊκή, πατριωτική, ηρωνικά λέει εντός εισαγωγικών, σύγχρονη εναλλακτική δεξιά, alt-right, όπως αυτή εκφράζεται από διάφορα κινήματα που προκύπτουν στην Ευρώπη και σιγά σιγά κερδίζουν εκλογές κατά τόπους, αλλά και από τα υπάρχοντα ήμι ολοκληρωτικά καθεστώτα, πουτινικό καθεστώς στη Ρωσία, ερντογανικό στην Τουρκία κλπ. Καμία από τις δύο δεν νοιάζεται πραγματικά για τους λαϊκούς προβληματισμούς. Απλά οι πρώτοι κατευνάζουν το λαό, αποσπώντας την προσοχή του με διάφορα μηντιακά δολώματα, reality show, celebrity, culture κτλ. Οι δεύτεροι χρησιμοποιούν σκληρό λαϊκισμό και ψευτοπατριωτισμό. Στο διατάφτα πάντως είναι ότι η παραδοσιακή αριστερά, όπως και η παραδοσιακή δεξιά, βρίσκονται σε ευθύνουσα πορεία. Αν αυτό είναι καλό ή κακό, θα το δείξει η ιστορία. Ξαναλέω, αυτή είναι η γνώμη, μπορεί να είναι λανθασμένη. Θα ήθελα όμως τη γνώμη του κύριου Στάθη. Είναι παραπλήσια, γι' αυτό τα έθεσα και τα δύο μας. Ναι, κοίταξε, αυτό για να ξεκινήσουμε από το πρώτο, που έχει να κάνει με την άνοδο της λεγόμενης και πραγματικά ακροδεξιάς στην Ευρώπη, πραγματικής και λεγόμενης, και θα εξηγήσω γιατί το λέω έτσι, είναι καταρχάς ένα γεγονός. Η απήχηση της άκρας δεξιάς στα λαϊκά στρώματα βασίζεται στο κενό που άφησε η αριστερά στη σχέση της μαζί τους. Δηλαδή ο Λεπενισμός ή η Μελόνι ή ο Όρμπαν περπάτησαν και βρήκαν δρόμο και επαφή με το λαό, αξιοποιώντας αυτό το κενό. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το έκαναν δημαγωγικά. Δεν είναι ότι ξαφνικά αγάπησαν το λαό, αλλά είδαν ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για να πάρουν την εξουσία. Άλλωστε, αυτό έχει προηγούμενο με το Μουσολίνι και με το Χίτλερ. Εμφανίστηκαν ως λαϊκά κινήματα, απευθύνθηκαν στις λαϊκές ανάγκες και δυνάμωσαν τόσο όσο χρειαζόταν για να πάρουν την εξουσία και αμέσως μετά να μπουν στην υπηρεσία των εταιριών. Αυτό έκανε ο Χίτλερ με την Γκρουπ, με τους μεγάλους βιομηχάνους, πάτησε πάνω στην πλάτη του λαού, πήρε την εξουσία και έγινε υπερέτης τους. Το ίδιο έγινε και με το Μουσολίνι. Το ίδιο γίνεται και με την ακροδεξιά στην Ευρώπη σήμερα. Στην αρχή την εμφανίζουν ως φόβητρο και συσπυρώνονται οι Γάλλοι γύρω από το Μακρόν για να μην ανέβει η Λεπέν. Αποτέλεσμα, ο Μακρόν να κυβερνά χειρότερα από τη Λεπέν. Και αποτέλεσμα, κάποια στιγμή να πάρει η Λεπέν την εξουσία και να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή, όπως έγινε με τη Μελόνι. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν μια διαδικασία δημαγωγική και εξαπάτησης. Εξαπατάται ο λαός και λειτουργεί αυτό το φαινόμενο, αλλά ξαναλέω και θα γίνω μονότονος να το λέω, ότι βρίσκουν και τα κάνουν. Πού βρίσκουνε, σε αυτό το 30ετές έλλειμμα της αριστερής, της κομμουνιστικής και της σοσιαλιστικής πολιτικής στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Εάν μπορέσουν τα κόμματα αυτά να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με το λαό, ή αν ο λαός μπορέσει να φτιάξει τέτοια κόμματα, τότε θα αλλάξει το σκηνικό και ο ακροδεξιός κίνδυνος θα εξαερωθεί. Να σας θυμίσω πώς εξαερώθηκε η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Δεν εξαερώθηκε δια της καταδίκης από τα δικαστήρια. Αυτά είναι ανόητα πράγματα, διότι στα δικαστήρια πήγαν και κομμουνιστές κατηγορούμενοι επί δεκαετίες και δεν εξαερώθηκαν. Εξαερώθηκαν διότι ο λαός κατάλαβε την απάτη την οποία έφεραν και το κατάλαβε γρήγορα γιατί ήταν χοντροκομμένοι. Όταν η απάτη είναι πιο έξυπνη και πιο πονηρή, έχει δρόμο μπροστά της, όπως έχει με τη Λεπέν, τον Όρμπαν, τη Μελόνι και τον καθέναν από αυτούς τους πολιτικούς ηγέτες και τα πολιτικά κόμματα που έχουν δημιουργήσει. Είναι θέμα δηλαδή του λαού και πάλι.
Θέλω να κλείσουμε. Σε κουράσαμε σήμερα, αλλά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η διαδραστικότητα με τους ακροατές. Όχι, δεν με κουράσατε καθόλου. Ήταν απλώς αναρωτιέμαι αν μπόρεσα να απαντήσω όσο μπορώ σωστά σε πολύ βαθείς και έξυπνες ερωτήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, το υπενύχθηκες. Σήμερα λέμε για την έκρηξη της επιστήμης, η οποία είναι πανθομολογούμενη, δηλαδή αυταπόδεικτα, το βλέπεις στην καθημερινότητά σου. Mm. Ο ρόλος των επιστημόνων, ο ρόλος της μη οργανικής διανόησης, ο ρόλος της γλώσσας και της αφυδάτωσής της, που σημαίνει αφυδατώνοντας τη γλώσσα αφυδατώνεις και τη μνήμη και τη συνέχεια και την ιστορία, όλο αυτό το, να το πω έτσι αδόκιμα, πακέτο δεν μας λέει κάτι? Κοίταξε Γιώργο, αυτό το σύμπλεγμα, γιατί σύμπλεγμα είναι, έχει να κάνει με την ίδια μας την ύπαρξη. Δηλαδή το εκρεμές της δημοκρατίας όταν γέρνει προς το λαό, και αυτό μπορεί μόνο ο λαός να το κάνει, όλα αυτά μετατρέπονται σε υπηρεσίες και αγαθά λαϊκής ανάγκης και λαϊκής κατανάλωσης. Δηλαδή τότε αρχίζει να έχει το καλό σχολείο, τότε δουλεύει το νοσοκομείο, τότε ο στρατός κάνει τη δουλειά του, τότε η δημόσια διοίκηση δεν τυραννεύει τους πολίτες και δεν τους εμπέζει, και κυρίως η πολιτική στην κορυφή και στη βάση έχει να κάνει με τη λύση των προβλημάτων. Αν το εκκρεμές πάει από την άλλη τη μεριά, και αυτό πάλι οφείλεται στη λαϊκή αδράνεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε όλα δουλεύουν εναντίον του λαού. Και η γλώσσα αφυδατώνεται, και η προπαγάνδα κυριαρχεί, και οι εταιρείες αποθρασύνονται, και ο στρατός δεν κάνει τη δουλειά του, και το νοσοκομείο ξεχαρβαλώνεται, και το σχολείο γίνεται φυτώριο bullying. Όλα έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του λαού. Και εδώ είναι και η μεγάλη ευθύνη του λαού. Ο λαός δεν μπορεί να γκρινιάζει για αυτά που βλέπει μένοντας αδιάφορος ή μη συμμετέχοντας. Πρέπει να βρει τον τρόπο να συμμετέχει έτσι ώστε να λύνει τα προβλήματα υπέρ του. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αλλά αν το εύκολο σημαίνει θάνατος, το δύσκολο δεν σημαίνει απόπειρα, δεν σημαίνει ζωή, δεν σημαίνει κάτι πιο καλό και πιο χρήσιμο από αυτό που σημαίνει τώρα. Πάλι θα καταφύγω στους αρχαίους και τον περίφημο μύθο του Ηρακλή με τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Άμα πάρεις τον δρόμο της αρετής, είναι δύσκολος δρόμος. Θα πρέπει να κάνεις πολιτικές επιλογές, θα πρέπει να διαλέγεσαι με τους συμπολίτες σου πάνω σε μια βάση πολιτική, θα πρέπει να αγωνιστείς, να βγεις στον δρόμο. Είναι δύσκολος δρόμος. Αν πάρεις τον δρόμο της κακίας, που είναι ο συμβολισμός της παρέτησης, της υποδούλωσης, της άγνοιας, της αμορφωσιάς, της αδιαφορίας, του ατομικισμού και όλα αυτά, το αποτέλεσμα το ζούμε, να το γύρω μας, εδώ είναι, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε. Άρα λοιπόν είναι θέμα και προσωπικής, δεν λέω ατομικής, λέω προσωπικής, και προσωπικής συνείδησης και πολιτικής συμπεριφοράς, δηλαδή της συνένωσης των προσώπων γύρω από μια πολιτική η οποία είναι χρήσιμη και συμφέρουσα για τα πρόσωπα, για την πατρίδα, για την κοινότητα, για τον τρόπο που ζούμε, για τη μορφωσή μας, για τις απολαβές μας, για την ασφάλισή μας, για την περίθαλψή μας. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν προσφέρονται, κατακτώνται. Στάθης Σταυρόπουλος, εγώ καταλαβαίνω ότι αν κάποτε συζητάγαμε για το κράτος Λεβιάθαν, τώρα μιλάμε για το ιδιωτικό κράτος, ή όπως έλεγε και ο Σάτρ, Στάθη μου, η κόλαση είναι η άλλη, γιατί στα μάτια των άλλων βλέπουμε τις συνέπειες των δικών μας πράξεων. Ποτέ εμείς. Ναι. Θέλω να είναι ένα ρητό, Γιώργο, με το οποίο δεν συμφώνησα ποτέ. Η άλλη είναι ο παράδεισος, αν θέλουμε να το δούμε έτσι, με χρήσιμο και ωφέλιμο τρόπο. Θέλω να σε... Είναι η κόλαση όταν φύγεται το δικό μας εγώ. Αυτό το εγώ είναι καταραμένο. Έχεις δίκιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κυρίως όμως σήμερα, για τον πολύ πλούσιο ζωντανό διάλογο με συμφωνίες, διαφωνίες. Ένα είναι βέβαιο. Κέντρισες ακόμη και αυτούς που διαφωνούν να καθίσουν, να σκεφτούν και να υποβάλουν τις δικές τους σκέψεις. Και αυτό για μένα είναι το μεγάλο κέρδος. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας και της προσωπικής σχέσης όλων των ανθρώπων μεταξύ τους. Να είσαι καλά, Στάθη μου. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα.